Με τηλεδιάσκεψη ήταν το Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε χθες. Είχαμε 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Δεν προλάβαμε να τα κάνουμε όλα, γιατί είχαμε ένα μεγάλο θέμα συζητήσαμε για το COVID-19 που είναι επίκαιρο και έρχονται και τα lockdown από ό,τι ακούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διάφορες προτάσεις γίνανε από όλες τις παρατάξεις. Η συζήτηση ήταν επικοδομητική, η οποία ανησύχησε όλους μας και αυτό είναι θετικό και ευχάριστο, με την προϋπόθεση ότι αυτές τις προτάσεις ανέλαβε ο Περιφερειάρχης ο Παναγιώτης Ονίκας να τις προωθήσει προς την κεντρική κυβέρνηση για να δούμε τι λύσεις μπορούμε να δώσουμε σε όλο το μέγεθος, είτε είναι επαγγελματικό σκοπού, είτε είναι σύστημα υγείας, είτε είναι, όπως είπαμε και πριν, τα θέματα των ελέγχων και των τεστ που μπορεί να γίνουν, είτε ακόμα και στην κοινωνία, όχι μόνο για τους εργάτες γης, σιγά σιγά σε όλους μας. Το δεύτερο που θέλω να πω και να ανακοινώσω είναι ότι σαν παράταξη χτες βάλαμε και προτείναμε να ενταχθεί σιγά σιγά το μεγάλο το έργο, το οποίο θα είναι η σημαία για τον νομό Κορινθίας, θα είναι μάλλον έργο σημαία για τον νομό Κορινθίας, να το πούμε καλύτερα, το οποίο αυτό είναι παράκαμψη γκούρας, παράκαμψη στενού, παράκαμψη ευρωστήνης και θα βγει στο Δερβαίνι. Δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ που τρέχει τώρα 2014-2020. Ο προϋπολογισμός του είναι 18 εκατομμύρια ευρώ. Έχει γίνει μια διεργασία από τον Γιώργο τον Δέδε, ο οποίος είναι και ο αρχηγός παράταξης Νέοι Δρόμοι, ως γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών που ήταν. Το έργο σχεδόν είναι οι μελέτες του υλοποιημένες για να ξεκινήσει να ενταχθεί. Αυτό το έργο θα ανασάνει όλη την περιοχή και θα δώσει μια μεγάλη ανάπτυξη και μια μεγάλη επισκεψιμότητα. Δηλαδή ένας επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί τη λίμνη της Δόξας και άμεσα πολύ γρήγορα να φτάσει στα παράλια του νομού Κορινθίας. Πιστεύουμε ότι θα είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για τον νομό Κορινθίας.